Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο των ξενοδόχων Ναυπακτίας, τον Ανδρέα τον Αγγελόπουλο. Καλησπέρα κύριε Αγγελόπουλε. Καλησπέρα κύριε και στους ακρότες σας. Να ξεκινήσουμε λίγο από την συμμετοχή του Συλλόγου και του Δήμου Ναυπακτίας στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Πώς ήταν εκεί η συμμετοχή σας, είχε επιτυχία? Επιτέλους πάμε ομαδικά και για πρώτη φορά πήγαμε σε συνδυασμό με το Δήμο, ο οποίος κάτω από την πίεση και των δικών μας ενεργειών να προωθήσουμε την περιοχή και να την καταστήσουμε τουριστικά σαν προορισμό, πλήρωσε ο Δήμος Ναυπακτίας στο περίπτερο και εμείς είχαμε συμμετοχή και με φυλάδιο το οποίο έβγαλε ο Σύλλογος Ξενοδόχων και με μπανεράκια. Είχαμε καμιά πενινταριά ραντεβού με του tour operator. Ήδη έχουμε κλείσει, έχουν αρχίσει τα αποτελέσματα να δείχνουν, ήδη έχουν κλείσει 40 άτομα και θα κατέβουν στο παραλιακό μέτωπο. Θεωρούμε ότι αυτές οι ενέργειες θα προωθήσουν την περιοχή και είναι δεδομένο. Την άλλη φορά που θα τύχει ευκαιρία να πάμε στο Ξενία, στην Ξενία θα πάμε όλοι μαζί, θα πάμε και με προβολή των τουριστικών προϊόντων της περιοχής, όπως είναι τα παραδοσιακά, τυριά και ό,τι άλλο, κρασιά, ελιές, λάδι που έχει η περιοχή, οπότε να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε τις άλλες περιοχές που είναι ήδη μπροστά παρασάγκα. Πολύ ωραία, ωραίες ενέργειες όντως. Να περάσουμε σε ακόμα μία ερώτηση θέλω να σας κάνω. Φτάσαμε και είδαμε σήμερα κιόλας κάποιες φωτογραφίες από την ορεινή Ναυπακτία με τα πρώτα χιόνια. Είναι έτοιμη η ορεινή Ναυπακτία να υποδεχτεί τους επισκέπτες της? Δυστυχώς όχι. Και το λέω έτσι με πόνο, γιατί κάνουμε τεράστιες προσπάθειες και χύνουμε την καρδάρα που λέμε. Γιατί η ορεινή Ναυπακτία είναι χειμερινός προορισμός και δεν τον θεωρούμε ότι είμαστε χειμερινός προορισμός με ηλιοφάνεια. Σήμερα συγκεκριμένα έχει πάγο. Ήδη 5 ζευγάρια και από μένα 2 και 3 από την Ανοχώρα, από τα ξενοδοχεία, έχουν γυρίσει πίσω γιατί δεν μπορούσαν να κατέβουν μακριά ράχη. Ο Δήμος δεν έχει προμηθευτεί αλάτι. Σε ερώτηση που έκανα εγώ στον Αντιδήμαρχο, μου είπε ότι η περιφέρεια ή η νομαρχία δεν έχει προβεί σε περαιτέρω ενέργειες. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει τι θα κάνει η περιφέρεια, τι θα κάνει η νομαρχία. Έστω από ένα έκτακτο κονδύλι να προμηθευτεί επιγόντως χθες ο Δήμος αλάτι, γιατί δεν είναι δυνατόν να περνάει το μαχαίρι μπροστά και πίσω να μένει το χιόνι και μετά να θέλει να κάνει σουλήθρα. Όταν εννοείται ότι δεν ήρθαν καθόλου αυτοί οι επισκέπτες, δηλαδή τους χάσαμε από την ορεινή Ναυπακτία. Γυρίσανε και δεν είναι μόνο ότι τους χάσαμε, γιατί εμείς παλεύουμε για τη Δευτέρα, έχουμε επιταγή να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις και το πετρέλαιο. Είναι ότι θα γυρίσουνε και εκεί που θα πάνε μην ξαναπάνε την ορεινή Ναυπακτία, γιατί κινδυνεύεται. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω παιδιά 2 χρονών, 6 χρονών και τους γύρισα από τη μακριά Ράχη και ήρθανε από Τελσιθέα Ελατού που είναι πιο βατά. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήρθανε με ασφαλή τρόπο. Αντί να κάνουν 3,5 ώρες, κάναν 5. Δηλαδή καταπονηθήκανε. Και ξέρετε, αν δεν είναι ασφαλής ο προορισμός, το χάσαμε το παιχνίδι. Δηλαδή δεν πιστεύω. Εμείς σαν σύλλογος θα κάνουμε παρουσίαση, από ό,τι ξέρω έχει συμβούλιο Δευτέρα. Ναι, ναι, έχει συμβούλιο. Πρώην υπηρεσία διατάξεως θα βάλουμε θέμα επιγόντως να εκχωρήσουν ένα κονδύλι να προμηθευτεί ο Δήμος αλάτι. Δεν είναι δυνατόν σήμερα να μιλάμε 9 του μήνα και να μην είμαστε έτοιμοι, να μην έχουμε αλάτι. Είναι απίστευτο δηλαδή. Δεν έχετε κάποια επίσημη απάντηση πριν το Δημοτικό Συμβούλιο που θα κάνετε εσείς στην παρέμβασή σας? Δεν υπάρχει κάποια επίσημη συνομιλία ή απάντηση από το Δήμο για το πότε θα προμηθευτεί αλάτι? Εγώ με τον κύριο Αντιδήμαρχο μίλησα. Τον κύριο Αντιδήμαρχο. Και μου είπε ότι. Τον κύριο Καράλη. Τον κύριο Καράλη. Τον Νίκο. Και του μου είπε ότι η περιφέρεια και η νομαρχία δεν έχουν βγάλει ακόμα. Δεν έχουν επιλέξει, λέει, κάποιος που θα προμηθεύει τα λάτι. Μα είναι απίστευτο έτσι. Και ανταγωνιζόμαστε περιοχές. Πώς θα ανταγωνιστούμε Πήλιο, Ζαχοροχώρια, Καρπενήσι, που το παλεύουν? Από ό,τι γνωρίζουμε κιόλας, είναι ότι όλοι οι άνθρωποι εκεί στην ορεινή Ναυπακτία και μόνοι σας προσπαθείτε να υποδεχτείτε τους τουρίστες, τους χειμερινούς, βοηθώντας τους πολλές φορές. Βέβαια όμως θέλετε και κάποια βοήθεια, έτσι. Σε περίπτωση όμως που δεν γίνει κάτι άμεσα, ποιες θα είναι οι ενέργειες του Συλλόγου? Κοιτάξτε, εμείς δεν μπορούμε να πάμε στην προστασία του πολίτη.
Μα είναι κουτό δηλαδή να δεν μπορούμε να βρούμε 5.000 να κάνουμε προμήθεια αλάτι για τη σεζόν. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα μηχάνημα που μπροστά μαχαίρι και μετά να πετάει αλάτι. Γιατί αν δεν πετάει αλάτι, δεν θα περνάει το χιονιστικό. Και ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα. Ότι το target group που επισκέπτεται την περιοχή δεν είναι η χλίδα που έχει επίγνωση από το χιόνι που ξαναβάλει χλίδες. Είναι ο μεσαίος Έλληνας. Οι μεγάλοι πάνε στις Άλπεις, πάνε Ελβετία, πάνε Παρνασσό, πάνε Ράχο. Εμείς περιμένουμε από το μεσαίο Έλληνα. Και αυτή τη στιγμή, λόγω και οικονομικής κρίσης, θα έπρεπε να είμαστε πανέτοιμοι ακόμα καλύτερα. Γιατί πλέον δεν ανταγωνίζεται ξενοδοχεία, ανταγωνίζεται περιοχές. Και εμείς πρέπει να μπούμε πάση θυσία στο παιχνίδι, γιατί η προοπτική της απαρτίας είναι μόνο στο τουριστικό κομμάτι. Ξέρετε εσείς να υπάρχει βιομηχανία, ξέρετε άλλοι να υπάρχει καμιά άλλη παραγωγή. Δεν είναι δυνατόν να περνάει, γιατί εκπροσωπώ και τους παραλιακούς, δεν είναι δυνατόν να είμαστε στο κέντρο της Ελλάδος, αριστερά Δελφή, δεξιά Ολυμπία, Γέφυρα, να περνάνε οι τουρίστες από πάνω του περιφερειακό και να μην μας αφήνουν φράγκο. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε και το αεροδρόμιο του Άραξου και το αεροδρόμιο του Άκτιου και να φέρνουμε τα γκρουπ το καλοκαίρι στο παραλιακό μέτωπο και κάποιοι να ανεβαίνουν να κάνουν ορισμένες εναλλακτικές δραστηριότητες σε εμάς. Που μπορεί να κάνει ράφτινγκ, να κάνει μπανιά, να κάνει πεζοπορία ποδήλατο σε εμάς και να αναδείξουμε το προϊόν. Δεν υπάρχουν δηλαδή θα και τέτοια. Θα πρέπει να το ζήσουμε αυτό, να το τελειώσουμε. Ωραία. Ακόμα να περάσουμε σε μια ερώτηση που έχει ενδιαφέρον και ακούμε να διαμαρτύρεται ο Σύλλογος, που είναι τα αντισταθμιστικά από την ΕΙΔΑΠ για την εκμετάλλευση του Μόρνου και του Ευήνου. Σε ποια φάση βρίσκονται όλα αυτά τα πράγματα? Υπάρχει περίπτωση να δοθεί μια τελική λύση? Κύριε Βελιμάρη, από τότε που έγινε ο Σύλλογος, καλά εμείς οι ορεινοί είχαμε Σύλλογο. Τώρα που εδώ και 1,5 χρόνο που έχει γίνει Σύλλογος όλου του Δήμου πλέον αυπαχτίας, θεωρούμε και είναι αναγκαίο να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν. Και τι μας ανήκει? Μας παίρνουν Ευηνολίμνη, τον Εύηνο, μας παίρνουν το Μόρνο. Και τι δίνουν στην περιοχή? Μας παίρνουν τον αέρα. Τι δίνουν στην περιοχή οι εταιρείες που παράγουν το ρεύμα και το πουλάνε στη ΔΕΗ και κονομάνε? Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Δεν μπορείς να επισκεφτείς την Ευηνολίμνη αν δεν έχεις, μη σας πω, τάνξ αυτή την εποχή λόγω του πάγου. Σήμερα δεν μπορείς να πας στην Ευηνολίμνη που μιλάμε. Γιατί υπάρχει πάγος, δεν υπάρχει χιονιστικό μηχάνημα. Δεν μπορούν αυτοί οι κύριοι της ΕΙΔΑΠ να κάνουν χορηγία στο Δήμο να το διεκδικήσουμε ένα εκχιονιστικό μηχάνημα που μπροστά να πετάει, να καθαρίζει και πίσω να ρίχνει αλάτι. Δεν μπορούν να βάλουν 5 στη θεά. Δεν μπορούν να μας αφήνουν να κάνουμε δράση στη λίμνη, κανό λίμνης, να κάνουμε γύρω-γύρω ποδηλατικό. Πώς θα αναπτύξουμε περιοχή? Θα πρέπει αυτοί οι κύριοι της ΕΙΔΑΠ, βέβαια, καλά κάνουν. Γιατί η πίεση δεν είναι ανάγκαια, αλλά πρέπει ο κόμπος έχει στάσει στο χτέκι. Όλοι οι φορείς, σύλλογοι, εμπορικοί, ο Δήμος Ναυπακτίας, ο Δήμος Ευπαλίου, η Φωκίδα, να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν. Τέρμα τα ψέματα, γιατί αύριο θα πουληθεί η ΕΙΔΑΠ, θα έρθουν οι Κινέζοι. Με ποιον θα συνοηθούμε εδώ πάνω? Αυτά έχω να πω. Είναι κρίμα δηλαδή. Ακούσαμε πάλι και θα πάμε στην τελευταία ερώτηση που θέλω να σας κάνω. Μετά την επιτυχημένη παρουσία σας στην έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως μας είπατε, ποιες θα είναι οι επόμενες ενέργειες του Συλλόγου για την ανάπτυξη της περιοχής και της ορεινής ναυπακτίας και γενικά ολόκληρης της ναυπακτίας από το Σύλλογό σας? Εμείς, κύριε Δελιμάρη, για πρώτη φορά ο Σύλλογος θα έχει αποκτήσει δικό του website, το ναυπακτίαχοτέλς.gr, όπου εκεί θα βλέπει ο επισκέπτης ανά περιοχή και να κάνει κλικ και να πηγαίνει στο κάθε ξενοδοχείο. Η δεύτερη ενέργεια που τρέχει τώρα θα γίνει μια μαζική διαφήμιση σε όλα τα ράδια της περιοχής που άπτεται Κορινθιακού κόλπου και δυτική Στερεά Ελλάδα, νομή Άρτα Πρέβεζα Γιάννενα, όπου ο Σύλλογος θα δίνει στον κάθε παραγωγό μιας εκπομπής δωρεάν διανυκτερεύσεις σε διαγωνισμούς. Θα πρέπει όλα τα ράδια να παίζουν. Επισκεφτείτε την αυπακτία, επισκεφτείτε την αυπακτία. Θα πρέπει να το βάλουμε στο μυαλό όλων των υποψήφιων τουριστών. Εμείς είμαστε διατηρημένοι και να φιλοξενήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και tour operator και πράκτορες. Ο Θεοδωρόπουλος με την Advance, ο οποίος βοηθάει το Σύλλογο
δίνει χορηγία στα αυτοκίνητα να μεταφέρει και από το Βενιζέλο και από τους τουριστικούς πράκτορες στην περιοχή όλη δωρεάν. Προσφορά και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Υπάρχουν ο Παπακυριακόπουλος και δυστυχώς ο Σύλλογος Καφές Χωροπλαστών και η εστιατόρια δεν είναι σε αυτή τη φάση τόσο έτοιμος να βοηθήσει κι αυτός. Και δίνουμε και δωρεάν φαγητά. Θέλουμε με πάση δύναμη να βάλουμε την αυπαρχία στο κέντρο του τουρισμού. Δηλαδή και όταν θα γίνει πλέον το Κόρινθος Ρίο, το Κόρινθος Ρίο και η περιοχή θα κατέβει μισή ώρα, ευελπιστούμε ότι η ναυπακτία και την ναύπακτος θα γίνει το καινούριο ναύπλιο. Γιατί πλέον το αστικό κέντρο και η δύναμη της περιοχής που είναι η Αθήνα θα έρχεται σε μια μισή ώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε και την ευκαιρία σε κάποια επόμενη να τα πούμε και από κοντά. Λόγω της δουλειάς σας είστε πλέον στην ορεινή ναυπακτία και στην κάτω χώρα αυτή τη στιγμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο που διαθέσατε. Καλό βράδυ κύριε Δελημάρη, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλά. Ευχαριστώ.